πιάσει καθάνω, φέρνει νερό στο πηγάδι και φλήθηκε ολόκληρη. Αντε τώρα να δούμε ποιος θα σου πάρει την παρθενιά. Νερού. Του γλυκού νερού δεν είναι καλύτερα ύστερα από τόσους άντρες που θα. Έλα σου καημένη μου και το νερό τα βλύνω όλα.
Προπαντός, μια γυναίκα που ξέρει τι θα πει τιμή. Μήπως η Τούλα τι λες. Ανταμάνα κατά κύριο. Ξέρεις τα νημάνα της άμα την πήρε ο κυρατόνος. Αχ, με να γλεντήσουμε στις φρόσους, λέγανε οι παρέσαν. Καλημέρα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε. Καλώς, τι κάνεις? Ας τα λέμε καλά. Περιμένω έξω το καφέ και το γλυκό. Έφτασα! Ζέστη σήμερα, πολύ ζέστη. Να μείνει. Και πού δεν έχω να πάω. Να, επιταγές έχω να πληρώσω. 20 μονάχα από την Αμερική. Πας αύριο το πρωί με το δροσό. Α, να ξεπερδέψω μια ώρα αρχίτερα. Έγινα λίγο να ησυχάσω. Μα πού να κλείσω μάτια. Κάτι με έκαιγε μέσα. Η ζέστη βλέπεις. Ποια ζέστη. Όσο νιώθω πως κρατάω ξένα λεπτά πάνω μου. Κέρτα, με περιμένουν όλοι σαν Θεόφιλες, κυρία Κατίνα. Εδώ είναι οι νόμοι και οι προφήτες. Ποιος ξέρει πόσοι θα μείνουν απόψε χωρίς ψωμί. Αν εγώ το ρίξω καρδιά, ο πατέρας, ο άντρας, ο αδερφός, η δικάτωση και η γενικιά εφρόντισε, ίσως στερήθηκε για να στείλει. Και εγώ να μιλήσω. Θα ήθελα να κάνω το ίδιο και στη Τούλα. Τουλάχιστον ικανοποιείσαι καλά. Βγαίνει τίποτα. Δεν βαριέσαι. Ο μισθός του ποτέ. Τα τυχερά, πότε είναι, πότε δεν είναι. Αν ικανοποιούμουν, θα ρίξω που θα έπινα τη γυναίκα μου και την κόρη μου να του παίρνω. Πες το ξένα. Τι τα θες, δεν είμαστε τυχεροί. Να, προχτές ακόμα ο Κωστής ο πικραμένος άνοιξε μαγαζί στην οδό Επαγγελιστρία. Τον είχα τσιράκι στο δικό μου το μαγαζί. Τον ετοιμάσαι πρόσωπο. Τι βγαίνει αν εγώ το θυμάμαι. Εσύ να θυμηθείς τις προκοπές σου. Τρεπότανε του λόφου να ζητήσει τα περισσέρια και έτσι μια μέρα βγάλανε το μαγαζί στο σφυρί. Και τώρα πάλι τα ίδια. Τόσες χιλιάδες μπορεί να περνάνε από τα χέρια σου. Ποιος έχει το μέλι στα δάχτυλα και δεν το πληθεί. Μα γυναίκα, αυτά είναι μετρημένα χρήματα. Και να ήθελα, πώς μπορούσα. Άι, όμως πώς θα καταφέρουμε. Μα πώς είναι δυνατόν. Βέβαια, την κατάφερες εσύ ποτέ στη ζωή σου. Εγώ, έχεις και παράπονα κιόλα. Καιρός άνθρωπος, γυρίζω μέσα στους ήλιους, άρρωστος, μέσα κατεμένη καρδιά. Ποιος σου θέλει, από το κεφάλι σου. Μα κουράζεται τόσο πολύ ο πατέρας για μας. Έλα εδώ, παιδί μου. Εσύ, μοναδική μου παρηγοριά. Και τι με κόφτη μου είναι. Εγώ την έζησα πια τη ζωή μου. Εσύ να δούμε που θα μείνεις τώρα. Μια στιγμή ησυχία δεν με αφήνεις, κυρία Φρόσο. Μα πώς! 20 χρόνια τώρα δεν μπορέσαμε να συνεννοηθούμε σε αυτό το σπίτι. Και θα συνεννοηθούμε σήμερα. Πώς να συνεννοηθεί, μωρέ, κανείς με έναν άνθρωπο που πήρε από κοπή τη δημιό. Βέβαια. Τώρα το πες καλά. Εσύ δεν ήσουν συνηθισμένη σε αυτό το φούτο. Νόμιζα πως θα σ' αλλάξω. Μα γελάστηκα. Αν δεν σ' άρεσα, μπορούσε να μην έρθεις. Αλλά βλέπεις, στάθηκα άτυχη να βλέξω μαζί σου. Στάθηκες εσύ άτυχη, καλύτερα να σοπάσω. Όχι, να μιλήσεις. Τι έχεις να πεις. Τίποτα. Λες εσύ φέρει, βλέπεις, ε. Σήμερα πια βέβαια δεν με συμφέρει. Ένα μόνο ξέρω, πως αν κλείσω τα μάτια μου, θα αφήσω στο κορίτσι μου ένα καλό και τίμιο όνομα. Καλύτερα να τις άφηνες μερικές χιλιαδούλες. Δεν ξέρεις κι άλλο τίποτα. Όχι όλο στο χρήμα. Βέβαια. Άμα τα βρεις σκούρα το σκάς. Καλύτερα να φεύγα. Για πάντα. Βαρέθηκα. Τι μας λες. Ώρα καλή. Λες πως θα βάλω τα μαύρα, ε. Έφαγα τα νύχια μου στη σκάφη. Για χάρη της τιμιώτης. Δεν φέρνεις τούλα και τα άφηνα τα δικά σου. Όλα μαζί να τα πλύνουμε. Τώρα πια. Τα έπλυνα μόνη μου. Χτες το βράδυ. Μη κουραστείς κι εσύ, έχεις τόση δουλειά. Κάτσε τώρα να κάνεις την πίστρα και να ανακατεύεσαι μόλις τις βρώμες για να σε λένε τίμια. Α, τι το λες αυτό, κυρία Τόλα. Τουλάχιστον
Μπορείς να την κρίνεις στο Θεό με καθαρή συνείδηση. Ναι, δε, αφού η μέρα μέσα δεν θα βρίσκομαι. Και δε μου λες, στάλωσε τα λεφτά προηγουμένα του. Αν δεν εκπληρώσει, ξέρω ότι θα το κάνω. Τι μπορείς να το κάνεις. Θα τον κάνω εσύ της όλη την αυλή. Θα του κόψεις το νερό από τα βλάκια. Εγώ δεν ξέρω. Ναι, μην δρώνεται αυτή το πράγμα. Και μην χάνεις. Στο πια γυναίκα είναι. Από αυτά βασίζονται εσύ σου. Μα μην κάνεις έτσι, καλή μητέρα. Θα σε πληρώσει το παιδί. Τώρα του είχαν αναποδιές. Έχασε τη θέση του. Δεν λες καλύτερα πως τον πέταξα. Γιατί πούλησε κάτι πράγματα του δημοσίου και τα άλλαξε στα χαρτιά. Πως γλίτωσε και τη φυλακή. Καλέ δεν τον είχατε να μείνει υπόδικο στον άστρο. Ξεχνάς. Πρέπει να με το μέσο. Μην το λες. Μπορεί να είναι και συκοφαντίες. Δεν τον χωνεύαμε με συναδελφή του. Γιατί ήταν ο καλύτερος ασυρματιστής του ναυτικού. Γιατί όλο πετάγεις εσύ στη μέση και μου τον υποστηρίζεις. Δεν μου λες γιατί. Εγώ. Ναι, εσύ. Μια κουβεντούλα είπα η κακομοίρα. Ναι, μα μαζί του είπες πολλές κουβέντες. Στην ίδια βλή καθόμαστε, έτυχε κάνω δύο φορές. Για στραβή θέλετε με περνάς, μα για μένα δεν μου χρωστάει τόσα ενίκια. Μα ξέρω πως δεν έγινε να του πάρω τίποτα. Να μου πεις, θα μπορούσα να τον βγάλω. Δεν ήθελα. Και αυτό είχε κάνει δική σας. Δική μας. Τι είδε. Νόμιζα πως κάτι μπορούσε να γίνει. Να γίνει, σαν τι να γίνει. Νόμιζα πως η Τούλα... Α, δεν λέω εγώ το κορίτσι μου για πέταμα. Άφηκε κανένας καλός στην κοινωνία με παράδοση. Σε ήθελα, μωρέ, καφάτσα, να βλέξεις το Γιαβρούση που σε λίγο κοιτάζει. Ο κύριος Γιαβρούσης. Βέβαια. Και θα έρθει σήμερα κιόλας. Και να ξέρεις, ρε κορίτσι, πόσο του αρέσεις. Μα ο κύριος Γιαβρούσης δεν είναι της ηλικίας μου. Και επειδή δεν πιστεύω να πηγαίνει για καλούς σκοπούς. Άκου εκεί. Δεν είναι της ηλικίας της. Θέλει του λόγου της πεδαρέλια, με το κεφάλι άδειο και την τσέπη πιο άδεια ακόμα. Στο είπα. Άνθρωποι σαν το Γιαβρούση δεν πάνε για στεφάνι, πάνε για άλλες δουλειές. Τι σήμερα η μέρα ο κόσμος άνθρωπος. Τα κορίτσια έγιναν καπάτσα. Να, τόσο τέλειο. Να το καταφέρεις με τις μαλαγανίες με στεφανώσει. Κάνε το χθες ακόμα εκεί τον άνθρωπο σου αποκλειστή. Δεν στεφανώσει την ατριώτησα τη μαντουσό. Ωρε, τι είστε ένα νόματα που τσαπουνάς. Έχει ψηλό δουλειές τον αιώνα μας. Πήγε 25 ένα παπά και στο άφησε σβήσε, την τέλειωσε τη δουλειά. Εγώ για να σου πω, ξέρω πολλές γυναίκες που προτιμάνε να μην ζητήσουν το στεφάνι από τον άντρα τους, γιατί προτιμούν να ζητήσουν κάτι πιο δύσκολο, πιο σημαντικό. Ένα οτομοβίλιο να πούμε, ένα γολιέ. Και ξέρεις, άμα σε έχει αστεφάνωτη, δεν σου χαλάει κανένα χατή. Άμα σου βάλει αυτό το δαίμονα στο κεφάλι, σε στεφανώθηκα σου λέει, τι άλλο θέλεις πια. Δεν σου λέω ρε παιδάκι μου, ίσως έχεις δίκιο. Μα έλα που ο κόσμος δεν δίνει πόλη στην αστεφάνωτη. Παρά να σε έχει ένας τυποτέλος και να σε τραβολογάει κάπως ο καιρό, ύστερα να σε αφήσει, δεν είναι πιο καλά ένας πλούσιος. Και το ένα και το άλλο κακό. Βλέπεις ο κόσμος, δεν τα συνήθισε ακόμα αυτά στο τόπο μας. Ο πλουσίος είναι χειρότερο. Γιατί με το φτωχό ο έρωτας δικαιώνει την αμαρτία. Τι έρωτας και κολοκύθια στο πάτερο μου λες. Η σήμερα η μέρα ο έρωτας εγκλούδησε κι αυτός. Τρέχει με το αυτοκίνητο, κι αν είναι το πιάσεις. Να καταφωνεί. Ναι, κύριος. Εσένα μιλάω, κάνεις πως δεν ακούς. Μιλήσατε περί καλό. Μου φαίνεται πως μίλησα. Και περί καλό τι διατάσεις. Το παρά μου διατάζω. Εγώ προς το παρόν δεν τον διατάζω. Ελυποτάκτησε και φιγοδική. Για σταθά τώρα σε παιδί καλό. Αφήνω. Εσύ με φώναξες. Μα ως πότε δεν με κοροϊδεύεις επιτέλους. Μα σου είπε. Εσύ μου έλωσε. Σου είπα. Προς το παρόν δεν ευκολύνομαι. Μία φορά μιλάει ο κόσμος. Δυστυχώς εκτοχεύσαμε. Και για πες μου σε παρακαλώ πότε θα ευκολυνθείς. Τα είπαμε. Όποτε. Δεν τα αρνιέμαι. Μα αυτά πολεμάμε κι εμείς να ζήσουμε. Μωρέ, πρέπει να σου πάρω εγώ το παρά μπροστά. Η δεμή να μη σου τα δώσω τα ρούχα. Να σε αφήσω να γυρίσεις γυμνός. Τροπή, κυρά. Τροπή. Είναι κι άλλος κόσμος εδώ. Αν είμαστε μονάχοι, κάτι γινότανε. Αδιάτε! Κύριε Συνάστησε σε και φαίνεσαι. Τον είδες, μωρέ. Τον είδες τον Ελεϊνό. Να σε ξαναδώ μονάχα να μιλάς μαζί του και θα στα βγάλω τα μάτια, κακομοίρα μου. Μα καλή μητέρα, δεν μπορείς να με κάνεις και ό,τι θέλεις. Δεν είμαι πια κανένα κοριτσάκι. Να τα μας. Ορίστε. Σου βγάζει και γλώσσα το. Δεν είναι κοριτσάκι. Να σε ξαναδώ μονάχα και λογαριαζόμαστε. Άντε τώρα, σήκω. Σήκω να κάνεις καλή δουλειά. Μα πιστεύω πως δουλεύω, το βλέπεις. Άντε να
σηκώσω εγώ αύριο, γιατί πριν νυχτώσει πρέπει να βγω έξω. Μπα, και για πού? Σε ένα σπίτι, να πάρω ρούχα. Τι να κάνεις, ας τα βλέπει αυτά ο προκομμένος ο πατέρας σου. Έλα λοιπόν, τι κάθεσαι. Καλά, πηγαίνω. Πονάει μου φαίνεται το δοντάκι της γιατά. Ωραία που τον πέτυχε. Ωραίο και λεπούλι. Έγινε. Δεν τον έμαθε ακόμα τον κόσμο. Αλλά μήπως δεν την πάθαμε κι εμείς τα νιάτα. Το έχεις εν καιρό μας όμως. Εμείς σταθήκαμε άτυχες. Ούτε σημερινά περικέπια. Ψέματα. Μπορεί δεν με ξανακάνεις εμένα τώρα, νιά. Στεφανώματα μου λες. Και πώς θα τη Στεφάνη κι αυτός. Μπορεί κοροϊδεύει. Ω, να μη σώσει ποτέ. Τι στον κόρφο σου. Αλλά πούμε δηλαδή πώς. Εσύ ήθελε. Τι, για να τους τρέφω και τους δύο. Ε, όχι βέβαια. Καλύτερα να την έχανα. Αν παρά να την έχανε αυτό στα καρδιά. Κυρία Αντώνινα, τρέξε γρήγορα, κάτι έπαθε η Τούλα μου! Τι συμβαίνει, κυρία Καρδίνα, δεν ξέρω, κάτι έπαθε η Τούλα, πάμε εδώ! Τι πάει βλέπω η καρδούλα σου, ε! Άμα, δεν βαριέσαι. Τώρα θα μου πεις που όμως δεν την αγαπάς κιόλας. Μα σου είπα, εσκότωνα την ώρα μου. Και μήπως τώρα τη σκοτώνεις και μαζί μου. Για σένα σκοτώναμε εγώ, αχ! Όνειμα, πώς έλα. Κάτσε. Είσαι καλύτερα τώρα. Μα δεν έχω τίποτα. Καλά είμαι. Κάτσε να πάω να σου φέρω ένα κονιάκι. Τι έπαθε κυρατόνενα. Λιγούρα τη είπε. Του στομαχιού θα είναι. Μα ήταν γαλασμένο το στομάχι σου. Δεν μου το είπε. Τι να σου πω, να σ' ανησυχήσω. Έλα. Χέρι. Θα σου κάνει καλό. Κάθεσαι κεράδες όλη την ώρα. Δεν είναι τίποτα. Απ' τη δουλειά. Ύστερα τη σύγχυσες κι εσύ. Περαστικά της, κυρία Αντώνινα. Ευχαριστώ, κυρία Έβα. Πώς αισθάνεσαι τώρα. Καλά, όλος του. Καλά, δεν έχω τίποτα. Ε, τότε να πάω κι εγώ, γιατί έχω μείνει και τα ρούχα έτσι. Κάνε μου τη χάρη, κυρία Κατίνα. Έχει το νου σου, μη θέλει τίποτα. Έγιασου. Εγώ είμαι εδώ. Κάνε δουλειά σου. Δεν πιστεύω να κατάλαβε τίποτα. Για ποιο πράγμα. Έλα τώρα σε τα μάτς. Στα αλήθεια δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Εγώ. Τι να πω εγώ. Το πράγμα μιλάει μόνο του. Και σου περνάει ο καιρό, σου μιλάει όλα και πιο πολύ. Αδελφότητα εσύ, θα ερχόμουν εγώ. Είδες και προχτές, ε. Τάματα. Τις προσφέρω αυτά τα μπουζουδάκια. Αχ, είσαι πολύ δέντρο μας. Ευχαριστώ. Έλα κάτσε να στα πω. Άμα δεν ήμουν εδώ θα προλάβω. Θα γινόταν μεγάλη μαζαρίες. Κάτσε. Κάτσε. Μου πες εσύ σαν τα μπλάσια γυναίκα. Ήρθε και μου ζήτα για την ανεψία. Ανεψιά σα, κυρία μου. Δεν μπορεί μου λέει. Αφού ο άντρα μου λέει πω την έχει ανεψιά, θα είναι και δική μου. Και αν με την ξέρω, του δυο. Και μήπω δεν είναι. Δεν σου λέω βέβαια πρώτη. Ε, α είναι και δέκα. Τι θα πει. Πάντα δικό σου άνθρωπο. Πού να. Έτσι πετάει το κανεί γιόλα. Λοιπόν, θα πρόσεχε. Για να σου πω την αλήθεια, εγώ βρήκα καλό. Να μην ξέρω τι μιλήσω. Πάω με καμμένα την τώρα σκέψη και την καταφέρω. Ξέρεις, θα πουσκέγει. Ε, μάλιστα κυρία μου, μπορεί να μην είναι ανεψιά. Μπορεί να είναι κόρη κανένας φίλου του και τον ξέρει από παλιά και τον λέει πάνω. Το βρίσκεις κακό λοιπόν, κυρία μου, της λέω. Για έναν άντρα σαν το δικό σου, με τη θρησίπερδια που έχει, να θέλει να κάνει ένα ψυχικό. Μπορεί να το έχει και τάξιμο στην Παναγιά να σε έχει και σένα καλά, που σε καλή και όμορφη, της λέω. Έτσι της είπες. Πού να σε πάρω. Πού να με φέρνω να σε πω. Να σου πω την αλήθεια, σαν να δεις καλό. Μονάκα έτσι, χωρίς να αγγιέψει, μου λέει... Και καλά, άμα ήταν για ψυχικό, γιατί εμένα μου το κράτησε κρυφό και δεν μου το... Γιατί κυρά
Μπράβο, τη λέω, δεν το και ο Χριστός. Να μην ξέρει δεξιά σου, τι κάνει αριστερά σου. Τελείωσε. Τι, Ζούλα, θέλει, δεν είσαι καλά. Πάνω απ' όλα για δουλειά. Έφτασα. Λοιπόν. Το λοιπόν. Σαν την έφερα στα νερά, λέω μέσα. Τώρα, Κατίνα, είπα το σίδερο όσο είναι ζεστό. Έγινα μου, τη λέω. Άτυχο είναι το κορίτσι. Και καλά και βρέθηκε ο άντρας να την κρατήσει. Να μην πέσει στην αντιμία. Αυτή η άτυχη μου λέει. Αρχίσαμε τώρα να παντρεύτηκε δύο φορές. Ο ένας της πέθανε και ο άλλος την έδιωξε. Γι' αυτό είσαι κυρά μου, της λέω, ασχίσουμε τώρα με τον άντρα σου. Θα τις βγούμε τον τρίτο. Μην περνάνε και κακές ιδέες από το μυαλό μερικών. Έχουν μια άλλωστε τη λέω, άμα ήταν τίποτα κακό, θα ήθελε να την παντρέψει, να την δώσει άλλο, ναι. Άρα, το πίστεψε, δεν το πίστεψε. Τι να σου πει. Τι να μην πιστέψει. Σας καλό. Αυτή είναι η αλήθεια. Την αλήθεια είναι που δεν πιστεύει κανείς και κάποιος στους ευχαριστούς. Τι κάνει πως τους κάνει. Τέλος πάντων εγώ, σαν εισήθες, της λέω, τώρα κυρά μου, δεν πιστεύω να θες να κάνεις πασαλιούς. Δεν στέκει καθόλου σε μια κυρία της τάξης σου. Αν υποκομπεί, άμα δεις πως δεν παντρεύεται, έχεις πάντα τον καιρό να κάνεις ό,τι θέλεις. Άλλωστε, εγώ δεν έπρεπε ποτέ να γίνει σκάνδαλο μέσα στην αυλή μου. Απαπαπαπαπαπαπαπα. Δεν τα σηκώνω εγώ αυτό. Και για να σου αποδείξω, της λέω, σου υπόσχομαι πως αν μέσα σε μια εβδομάδα δεν την παντρέψω, γιατί κάποιος την θέλει, λοιπόν, της λέω, θα την βγάλω. Στο υπόσχομαι. Φλόγος. Είναι φλόγος. Με χαιρέτησε και μετά. Και έφυγε. Δεν τα κατάφερα καλά. Μονάχα καλά. Καλά είσαι τώρα. Καλά, μια χαρά. Καλησπέρα κύριε θείε. Γεια σου κύριε Αντώνη. Πώς να το πω, δεν ξέρω και το όνομά σου και το λέω θείο. Εγώ είμαι ο θείος. Καλά κάνεις. Τι κάνω κύριε Αντώνη. Καλά, δόξα σε Θεός. Φτώχειες μονάχα. Άμα είναι η υγεία. Τούλα, έχει το νου σου. Εγώ πάω να πάω αυτό. Δεν θα αρχίσω. Αντίο σας. Αντίο. Λοιπόν, να δεις αν λέμε σε μια εβδομάδα, πρέπει να την αραβωνιάσουμε. Και πολύ. Αυτές οι δουλειές πρέπει να τελειώνουν, δεν στάω σας βρίσκεται. Και σήμερα μαθαίνω. Αυτός είναι έτοιμος. Ο Γιάννης, το ξέρεις. Ναι. Κάτι μου πει. Πώς σου φαίνεται. Αν κανένας βιάζεται, δεν κάθεται να μεταμετράει τα πράγματα με το σταγονόμετρο. Το κάτω κάτω. Τι. Παιδί. Σαν παιδί, θα κάνει και αυτό τους τρέλους. Σιγά. Εσύ δηλαδή, σαν ήσουν νέος, τι έκανες. Αφού και τώρα δεν ησύχασα. Πες τα ντε. Πού θα πες εσύ, τι να πω εγώ. Μου φαίνεται όμως ότι το αναστημεύεται κιόλας. Τι είσαι, παιδί. Νέα είναι. Αυτός ο χορφόπεδο. Βράζει το αίμα της. Κατάλαβες. Αν της δίναμε κανένα πιο μεγάλο, δεν μπορεί να βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο πώς. Αυτό και εγώ πέρασα και δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δηλαδή, δεν μπορώ να την προσέχω. Να μην σταυροπατήσει, μπήκες. Μπήκα και με το παραπάνω. Δηλαδή, εσύ, σαν θείος της, σαν προστάτης της, φροντίζεις για την οικογενειακή σου τιμή. Δεν θέλεις να έχεις αργότερα πασαρίες και ταραβέρια. Πάνει που θα έχεις τον ταραβέρι του Γιάννου. Μα αυτός θα είναι άντρας της. Καλά λες, πας εσύ πια ξεκάνει. Που το φορτώνεις όλα αυτού και ζυγάζει το δικό σου κεφαλάκι. Θα του βρεις και καμιά θεσούλα. Πιστεύω, γνωρίζω καλό κόσμο. Έπειτα περνάει πάρα πολλοί κόσμος στο μαγαζί μου. Όλο κάτι θα γίνει. Και εσύ πάντα θα τις περνάς το καθητής της. Σαν να λέμε, το καθημερινό τους κρέας δεν θα τις συμβεί. Θα το στείλεις από το μαγαζί σου. Βρέχει καλή καρδιά αυτό το κόριτσι. Και να σου πω πως το διπάμε. Αλλά ο κόσμος που να πιστέψει. Αλήθεια και παλήθεια. Πολύ κακός ο κόσμος. Δεν μπορεί κανείς να κάνει πια σήμερα μια καλοσύνη. Δεν μπορεί.
Ας πάμε τώρα να μην είπε. Ω, ναι, πώς. Λούστηκα χθες το βράδυ και έκατσα στο ρεύμα και άρπαξα ένα κρύο. Χριστός. Άστα, θες θα περάσει. Είναι και ο λεγάμενος επάνω. Εγώ τον έστειλα. Γιατί δεν ήθελε με κανέναν τρόπο. Χριστός. Να πας και εσύ. Τον έστειλα να τα πούνε. Γιατί πρέπει η δουλειά να τελειώνει. Να πας και εσύ. Να δούμε. Να πας και εσύ για να το πείτε. Τι λόγο σου είσαι, δεν το ήξερα. Και πού ήθελες να το ξέρεις. Τα νύχια σου θα μυριζόζουν. Γεια σου, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Κόκκιασα πάνω. Εμείς τώρα γεράσαμε. Για δες το, ρε. Βάζει αυτός μάτια μου κάτω, παλικαράκια! Τα λίγα ψήματα άξιζε εσύ. Ωραία, θα σε ξαναπιάσει πάλι λίγο μάρ. Μα δεν έχω τίποτα, καλά είναι. Δεν μου λες, κυρία Κατίνα. Τι θες, παιδί μου. Να, ήθελα να σε ρωτήσω. Τι θέλει ο Γιάνγκος και πηγαίνει όλες αυτές τις μέρες πάνω στην κυρία Εύα. Α, να, ο θείος της Εύας αυτό μου λέει τώρα. Πασχίζει να του βρει θέση. Θέση! Κι άμα διοριστεί, τι θα κάνει η μητέρα μου, ε! Πάλι τα ίδια! Και η μητέρα σου να μην θέλει, παιδί μου. Καλησπέρα. Δόξα σε ο Θεός, καλά. Μια κυριτούλα, το πιδανάκι μας. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Κάτι που δεν με βλέπεις. Κάθε άλλο, κυρία Έλαβα και καλησπέρα σας. Έτσι, ξερά. Ένα καλησπέρα και αυτό με τα τσικέρια το τράβηξε. Σας είπα, έχω δουλειά. Πάντα ίδια, πάντα περήφανη. Μήνια σου και θα τα ρίξει τα μούρα. Σ' ακούω τώρα να μου το λες. Νιώσει μου και γέρασε. Μωρέ, σου λέω πως κοντοζυγόνια καιρός που θα σημάνει Ανάσταση. Να το ειδώ και να μην το πιστέψω. Μωρέ, που φέτο που είναι. Με ξέρεις εμένα, τα χρήματα δεν τα λογαριάζω. Και μη φανταστείς ότι είμαι κανένας από εκείνους που θέλουν να τη θεατρέψει, κανένα πεδαρέλι. Δόξα τω Θεώ, λεφτά βγάζω. Όπως τα βγάζω, έτσι τα ξοδιάζω. Είπα λοιπόν με το νου μου, γιατί να μην υποστηρίξω και ένα φοβό κορίτσι. Μα γι' αυτό πασχίζω κι εγώ. Τι θάρεψε. Πώς και νόμιζε πως σου μιλάω για τίποτες ατιμίες. Εγώ δεν ανακατεύομαι σε τέτοια. Δεν έχεις παρά να ρωτήσεις. Όλη βλάκα ξέρει για μένα. Ρώτα να δεις για την οικογένειά μου. Ο παππούς μου ήτανε αρχιμουσικός του στρατού επιόδων. Του έλεγε με τα άμενα, να το είσαι ακουστά. Ναι, πώς. Ύστερα, ποιον άλλο ξέρω εγώ. Τόσο από σένα και έκανα δυο άλλους κυρίους. Ανθρώπους καθώς πρέπει. Εγώ άλλο από την εκκλησιά μου και την αυλή μου δεν ξέρω κανένα. Τίποτα. Πώς μπορώ λοιπόν να κάνω το κακό. Σκέφτεσαι. Ίσα ίσα. Άμα δω κανένα φτωχό αλλά τίμιο κορίτσι, πασχίζω να του κάνω το καλό. Και ο Θεός, άμα είναι δίκαιος, θα μου το πληρώσει από εκεί πάνω. Άμα δεν στο πληρώσεις από εκεί πάνω, θα το πληρώσω εγώ εδώ κάτω. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, τι λες, το ροδάκινο, γιούρμασε, θα πέσει από το δέντρο. Μωρέ, στην ποδιά μου θα πέσει. Και θα στο προσφέρω να το ξεφλουδίσεις, γιατί το ξέρω για ασίκη. Αλλά πάμε μέσα να τα πούμε καλύτερα. Γιατί εδώ... Έχεις καφέ. Μωρέ, περίφημο της Μόκας. Είναι μια δικιά μου από την Αλεξάνδρεια. Την περμάζεψα τον δρόμο, την περμάζεψα. Και τώρα, μεγάλη κυρία, νόπαρα. Δεν είχε μια λόγια. Α, δεν έχω παράδειγμα. Εμένα πάντα με θυμούνται τα κορίτσια όταν τα έχω μετά. Έλα, πέρασε. Γιάνγκο. Τι είναι. Έτσι περνάς. Χωρίς να ρίξεις ούτε μια ματιά. Τι σου έκανα εγώ. Δε μου λες. Δε μαθαίνεις τη μάνα σαν ανατρέφει. Εγώ ξέρω πως οι μάνες ανατρέφουν τα παιδιά και όχι τα παιδιά τις μάνες. Ναι, αλλά όταν οι μάνες ξαναμολαθούν. Πες πως γυρεύεις αφορμή να ξεκόψεις και βρήκες αυτό. Βέβαια. Τώρα βρήκες την κυρία Εύα και εκεί ξημεροβραδιάζεσαι. Δε στο είπα γιατί πηγαίνω. Για να πεις στο θείο της που κοιτώ μέσω, να μου βρήκα μια θέση.
Αυτό πασχίζω. Κι άμα βρει τη θέση. Άσε πρώτα να τη βρω. Για πάτε λοιπόν, το πέρασε. Μα δεν μπορώ πια. Η μητέρα μου είπε να μην σου ξαναμιλήσω. Πρέπει, θέλει, δεν θέλει, να με πάρει και να φύγουμε από εδώ μέσα. Αλλιώ δεν ξέρω τι θα γίνω. Βρήκε την ώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνω μόνο μου και σου μου λε να σε κλέψω. Τι θε να κάνω. Και μάσιμα. Στο μαγειριό που περιδρόμιασα, δεν μου κάνουν πια βέρεσαι. Τι εσ. Το στομάχι μου βρίσκεται σε διαθεσιμότητα. Μα κακομοίρη μου θα πάθει, πρέπει να. Τι να! Άστα δεν τα θα σκελώνει καλύτερα. Είναι να πάει να πνιγεί κανεί. Η μάνα σου μου ζητεί τα πιστικά. Η κυρία Κάτι να τα νίκια. Και εσύ να σε κλέψω. Και να συλλογίζεται κανεί πω άμα κλέψει θα σου φυλακεί. Και εσύ το παρακαλά. Σαν να μην παίρνει τίποτα από πόνο. Λέει κανεί πω είσαι ανέστητο. Άμα σε πάρει τύχη και σε στραβατσάρει κατά αυτόν τον τρόπο και σε χτυπήσει πάνω σε αυτά τα πόδι, αρχίζει να γίνει σε δράκο. Και τι λε, τι πάμε όλοι στροφά. Τι σου να είναι και έτσι. Μα πρέπει πρώτα να φά, θα πάθει. Και τι να φάω, βότσολα. Μη θυμώνει, θα πάω μέσα να σου φέρω κάτι, να τσιπήσει. Και να έρθει η μάνα σου να με κάνει να τα ξεράσω. Ναι, μητέρα, αυτό λέω κι εγώ. Α, μη σου κακοφανεί όμω. Τι πράγμα. Έχω φυλάξει από κάτι πούραξα χθε. Ένα τάλιρο. Δεν το ξέρει η μητέρα. Το φύλαγα γιατί είχα τάξει στον Άγιο Φανούριο να ανάψω μια λαμπάδα. Να μου φανερώσει κάτι καλό. Τώρα λοιπόν, αφού έχει ανάγκη, έλα, πάρ' το. Μα είναι ντροπή, κρύφτο. Μα γιατί, άμα θα έχεις, μου το ξαναδίνεις. Καλά, αφού επιμένεις, να μην σε προσβάλλω. Καιρό που είχα να εδώ 500 άρικο. 500 άρικο. Στο χρηματιστήριο το δικό μου, αυτή την αξία έχει σήμερα. Έπειτα. Λίγο να σε θέλει αφιλότιμη, αργεί να γίνει και χιλιάρικο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σου χρωστάω 1 χιλιάρικο. Δεν μου χρωστάς τίποτα. Τι δικό σου, τι δικό μου. Αφού σε λίγο θα είμαστε και δύο ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Τι συλλογές, Τίποτα. Τίποτα. Ο γιαγούς της πήγε τώρα μέσα. Ναι, αυτός ο προκομμένος. Μου είχε πει πω σε λίγο κοίταζε. Και πω η κυρία Κάτι να πάντα σου λέγε με τρόπο. Δεν θυμάσαι που ήθελε να κάνει φασαρία. Θα του άρπαζα τα κεφάλια του και θα του χτυπούσα μαζί σου να γεννήσουν. Αν δεν του παρατά, δεν αξίζει τον κόπο να δελώσει κανεί τα χέρια του. Αυτό λέω κι εγώ. Έχει πολλού παράδε όμω αφιλότιμο. Η ανάγκη έχει. Παιχνίδι κρατάει. Με έχει κόψει κάποιε φορέ. Ει, τι λες, καλά δεν είναι να το κόψουμε κι εμείς μια φορά, έτσι για να βγάλω το γεννάκι. Τι λες. Σε καταλαβαίνω, τι θες να πεις. Να του στήσεις δόκρανο. Και εκεί που θα νομίζει πως θα έρθεις σώθος, να τον φέρεις στον Τεντολίκο. Με νόησες. Όχι όλος διόλου. Στάσου να ειδείς. Αυτός, παραδείγματος χάρη, πάει για την τάμα. Δηλαδή για σένα. Η τύχη αρχίζει να του χαμογελάει γιατί του χαμογελάει και η κόρη. Λοιπόν. Αρχίζει και βάζει μεγάλες κόστες. Μπαίνει με τα ούλα. Δεν λογαριάζει λεφτά. Η κόρη πάντα του δίνει ελπίδες. Τη βλέπει να έχετε σώτη, από κάτω δηλαδή, και άξαφνα φάπτω εδώ παρά μου. Αν είναι αυτό που νιώθω. Τι έχουμε να χάσουμε. Αρπάζουμε τις πόστες του και δρόμο. Ο μόνος τρόπος να οικονομηθούμε και να φύγουμε κατά πως επιθυμείς. Πάμε όπου θέλεις. Φύγε. Φεύγω. Να μην σε ξαναδούν τα μάτια μου, τέρας. Καλά, φεύγω. Μα να μάθεις τίποτα για μένα. Γιάνκο, Γιάνκο, τι έχεις σκοπό να κάνεις. Όπως θέλεις, Πάρτο. Μα όχι, δεν μπορεί. Μπορείς να βρεις μια τίμια δουλειά. Ο κόσμος δεν απελπίζεται, έτσι. Εσύ με θες την απελπισία. Όχι, όχι, μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα. Τι σου είπε ο ποιος της έβασε να φροντίσει. Θα φροντίσει. Μα τι τα θέλεις, άμα χάσω κάθε ελπίδα. Και πες πως την έχασα. Κύριε Γιάνκο. Ε. Λοιπόν, σας ενοχλώ, βλέπω και την κουβέντα. Ναι, να παρεξηγήσεις με τη μάνα της και μου λέει. Δεν είναι παρεξηγήσεις, το πράγμα θα πάρει τέλος. Όλα πάνε καλά. Ο Θείος μου σας θέλει, ελάτε. Έχω. Όλα πάνε καλά. Λοιπόν, θα τελείωσε. Τι να σου πω και εγώ. Μου δεν σε βλέπω πολύ χαρούμενο. Ας σε πρώτα να δεις. Να ακούσεις. Δεν ξέρω τίποτα. Πάει, πίτσι, πίτσι. Ναι, πέρασε και είχε παράπονο με τον τρόπο που του μίλησε η μάνα. Λοιπόν, όπως είπαμε, κυρία Κατινά. Είναι ήσυχο. Ό,τι χρειαστεί, σου βοηθούμε. Σε ξέρουμε, δάδι κουβέντα, είσαι λίμωνο. Καλό βράδυ, κορίτσι μου, και γένια σου. Τι ο κύριε Γιαβρούση. Καλό. Ξέρεις, κυρία Κατινά.
Το πράγμα είναι τελειωμένο. Έτσι φώναξε η κυρία Εύα. Α, έτσι. Θα του τη βρήκανε τη θέση του Γιάννου. Ξέρεις τι χαρά έχω και πώς τώρα για αυτό το πράγμα. Τώρα σε λίγο πιστεύω να μάθουμε τελειωτικά. Θα μάθουμε βέβαια, Λίμωνο. Θα πάρουμε μια απόφαση. Και βέβαια, απόφαση τελειωτική. Θα το πούμε και της μητέρας. Τι θα κάνει να τα μάθει όλα. Τι θα κάνει. Τι καλή κυρία Εύα, και εγώ να την έχω πάρει από τα κομμάτια. Πώς γελάστηκα έτσι. Γελιέται κανείς καμιά φορά. Δύσκολο είναι να ξέρει πότε γελιέται. Τι θες να πεις. Εγώ, τι να πω, να, η μητέρα σου. Καλώς την. Ήρθα. Μα τι τα θέλεις. Μου βγήκε η ψυχή στον δρόμο. Και φορτωμένη κιόλας. Έννοια σου. Και κοντοσηκώνει ο καιρός που δεν θα έχει ανάγκη πια να δουλεύεις. Μα κάνει. Μα σαν να μου φαίνεται πως δεν θα έρθει ποτέ αυτή η ώρα. Εγώ σου λέω πως θα. Γιατί δεν πιστεύω όταν τακτοποιήσουμε την κόρη σου να θέλει να φύγει τη μητέρα της να ξαναδουλεύει. Και βέβαια όχι. Με το καιρό ο κάθε άνθρωπος προχωράει. Δεν μένει στην ίδια θέση όσο πάει ψηλότερα. Άμα νοικοκυρευτεί μάλιστα. Μα γι' αυτό βασίζουμε εμείς. Να σε νοικοκυρέψουμε. Τι δεν νιώθω τι λέτε. Ίσως είναι από την κούραση. Έλα σου, δεν νιώσεις σε λίγο. Πα, φεύγει. Ναι, πάω, έχω μια δουλειά και άργησα μάλιστα. Έχουν έρθει κάτι σε έρθει καρνιά και πάω να δω για το ποιο ώρα είναι. Εγώ βάλεις. Α, το καλό. Αυτό απάνω. Τι λες. Α, στο καλό, στο καλό. Λοιπόν, τι ρε, α? Λοιπόν, ό,τι και να ακούσεις, θέλω να το πάρεις καλά. Μην έχουμε πάρει πρέπει και πριν. Λοιπόν, και για ό,τι θέλεις, εγώ είμαι εδώ. Μην έχεις. Φοβάσαι, μην πάθω από τη χαρά μου. Το πήρε το αυτήν, τελείωσε, σου είπε. Πες μου, θέλω να μάθω. Θα μάθω. Σιγά σιγά. Γιατί σιγά σιγά, αφού. Κύρα Καλίνα, κύρα Τόνε, να ρέτε πάνω να καρταριστείτε. Φωνάτε τη Χλειώτη, κύρα Σταύρα, να τη Μαρίκα την Κουτσή. Έχεις καμιά γιορτή. Η καλύτερη γιορτή του κόσμου που δώσαμε λόγο με τον Γιάννη. Βέβαια, βέβαια. Και μεθαύριο αλλάζουμε τα χτυλίδια. Η ώρα είναι καλή. Γρήγορα και στα Στέφανα. Γρήγορα. Βέβαια, γιορτή. Μεγάλη γιορτή. Σας περιμένω λοιπόν όλους. Ελάτε. Ίσο. Έτσι. Ισόξωση ο Θεός. Γλιτώσαμε από δάφτου. Ναι, μάνα, γλιτώσαμε. Γλιτώσαμε. Ήταν γραφτό κι αυτό να γίνει. Γραφτό! Γι' αυτό είναι η χαρά μου. Είναι η χαρά μου μεγάλη. Μάνα μου, πολύ μεγάλη. Είσαι καλά, Δραθούλα. Τι θέλεις από μένα. Ποιος είσαι εσύ. Κάποιος που νιώθει χαρά που σε βλέπει στο πόδι. Μπα. Άκου, Τούλα, το φταίξιμο δεν είναι δικό. Έχεις δίκιο. Ίσως να φταίω και εγώ. Εσύ λιγότερο ακόμα. Τότε. Κατά που με έχει κατασκευάσει αυτή η βρώμουσα η τύχη. Τι ήθελες να κάνω. Να τίνασα τα μυαλά μου. Αν αυτό θέλεις, το πιστόλι εδώ είναι. Ένα λόγο σου περιμένω μόνο. Μα ξέρω την καρδιά σου δεν θα τον πεις. Δεν θα πω τίποτα. Γιατί όλα μου είναι αδιάφορα. Ζεις, πέθανες, το ίδιο μου. Πάμε λοιπόν όλα διαπαντός και αμετακλήτως. Άσε σε παρακαλώ τα ανώφελα λόγια. Αν μας έπρεπε κανένας μαζί να μιλάμε. Δεν το ξέρα πως πήγε λογοκρισία στις κουβέντες. Νομίζεις πως δεν μας πήρε χαμπάρι όλος ο κόσμος. Και γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να ξαναντικριστούμε. Πού σε είδα, πού με είδε. Και τι φαντάστηκες πως θα. Μα χαρίς πως επειδή η τύχη μας χώρισε. Γι' αυτό άλλαξαν και οι καρδιές μας. Μόνο να γελάσω πρέπει. Δερνόμουν στο στρώμα και πάλευα με το χάρο. Και συγκλεντούσες με την προκομμένη. Δεν ξέρεις όμως τι επανάσταση ένιωθα μέσα μου. Τι νύχτες αγωνίας καρδιάς πέρασα. Βέβαια, αγρυπνούσες τα γλέντια και αγωνιούσες πάνω στην τράπεζα. Δεν σου λέω. Και κρασί πια και χαρτιά έδειξα.
Πώς αλλιώς να ξεχάσω. Μα τόσο πολύ είσαι βαθιά χωμένος στο βούρκο που δεν νιώθεις τι κάνεις και τι λες. Γιατί εκεί μέσα ζεις και ανασένεις σαν το ψάρι στο νερό. Κι όμως θα ήθελα να γίνει βολετό. Να ξαναβρεθώ κοντά σου. Να ανασάνω αέρα καθαρό. Είναι αργάπια. Συνήθισες εκεί που βρίσκεσαι. Κι αν πολεμούσα να βγω, το ξέρω. Θα ψοφούσα σαν το ψάρι που βγαίνει από το νερό. Εγώ όμως πόσο ευχαριστημένη είμαι για ό,τι έγινε. Θυμάσαι, πολεμούσες να με πουλήσεις. Τούρα! Αλήθεια, πόσο χαίρομαι για ό,τι έγινε. Θα μπορούσα να έχω πεθάνει εξαιτία σου. Μα όχι εξαιτία σου ποτέ. Για τον έρωτά μου, για κάτι δικό μου, κάτι αγνό. Όλος διόλου δικό μου, που ένιωσα μόνο εγώ. Γιατί εσύ δεν το νιώσες ποτέ. Γι' αυτό μέσα στον πυρετό μου το παρακαλούσα να πεθάνω, να γλιτώσω. Και εσύ δεν θα φταίγεις καθόλου, μα καθόλου. Γι' αυτό ούτε τάχα, ούτε τάχω μαζί σου. Γιατί εσύ δεν είσαι άξιος ούτε να σε μισήσει κανείς. Κάτι μια μέρα που... Εμπρός, μη καράξτε με την ησυχία σας. Δεν πιστεύω να εγκληματίσαμε, κουβεντιάσαμε. Μπα, τι λέω, πως το γούστο σας κάνετε. Πιστεύω να άκουσες πως του λέγανε αυτοί, πως δεν έχει τίποτα μαζί μου. Είναι κι αυτός ένας τρόπος, έτσι προσπαθείς να τα βρεις στα νερά σου. Τι να έκανα λοιπόν για να μην με υποψιαστείς. Ήθελες να πέσω στην αγκαλιά του και όλος μου ο θυμός και όλη μου η αγανάκτηση για ό,τι μου έκανε να γίνει έρωτας και μανία. Πιστεύω πως αν το ήθελα, έχω δικαίωμα περισσότερο από σένα. Και δεν τρέπομαι να το φωνάξω και να μ' ακούσει όλος ο κόσμος. Αυτό λέω κι εγώ, πως δεν τρέπεσαι. Τέτοια ξετσίποτη που είχα. Έχεις δίκιο, εγώ είμαι η ξετσίποτη. Που είχα έναν και αυτό μου το πήρες εσύ. Που δεν είχες καλό και τόση ανάγκη, ε. Τι θέλει να πεις. Αυτό που κατάλαβες. Να καταλαβαίνεις εγώ. Καλά σε κύριε Διαβρούση. Πώς θα σε ξέρω καλά, θα τα βρούμε. Εσύ να πάω γρήγορα! Και να ακούσει εσένα το λαοκουνί σου! Πήγαινε μέσα και έρχο. Καλά. Πήγαινε και εμένα πάνω φασαρίες γυρεύεις. Ε, Σιόν, τι κάθεσαι! Θα το ξέρεις πως μου έγινε στενός κορσές! Πέρασε μέσα και θα δεις τι να γίνει. Τι ήταν τούτο πράγμα! Έχεις δει, το καλύτερο ήταν να μην μιλάω σε κανένα, ό,τι και να μου λέγανε. Μα μπορεί πάλι να κρατηθεί κανείς. Ας είναι άλλη φορά. Εσύ είδε. Ναι, τι μου τζόλι. Τι είναι να γίνεις εσύ τώρα πια. Α, δεν αυτό. Πες πως πέθανε. Έτσι που είπα κι εγώ. Όβρα. Γιατί... Μας βγαίνει και άλλη πρέπει επιτέλους να δώσουμε μία αναπόφαση. Τι αποφάσισες. Πώς είχε κανείς πως δεν καταλαβαίνεις. Για τις 2.000 λέω, που ξόδεψα για σένα. Θα μπορέσεις πότε να μου τις δώσεις πίσω. Μα, πες μου θα μπορέσεις. Τι να σου πω, λίγα-λίγα. Λίγα-λίγα. 2.000 γραμμές από παλιά γραψίματα. Δεν είσαι καλά, κορίτσι μου, μη φαίνεται. Ελπίσουμε, κυρία Κατίνα, τι θέλεις να κάνω. Τι να κάνεις. Δεν υπάρχει ευκολότερο. Αντί να κάθεσαι να στενοχωριέσαι και να μαραζώνει. Μάλιστα. Ο Διαβρούσης πέσε. Αυτός είναι πρόβλημα. Αλίμονο, αλίμονο, να φτάσουμε σαν εκεί. Μας και να έρθεις πως σου μιλάω για τίποτε σαν τιμή, ε! Ε! Δεν με βάλεις σε μένα. Με συγχωρείς κυρία Καγιόλα. Δεν ήθελα να πω αυτό. Ε, γιατί. Γιατί μη ένας κύριος, καθώς πρέπει. Έχει την καλοσύνη. Να σου κάνει ρε παιδί μου ένα ψυχικό, να σε βγάλει από μια δύσκολη θέση. Και χωρίς να έχει καμία άλλη απέτηση. Καμία βέβαια. Δεν λέω. Θα του καλομιλήσεις. Δεν μπορεί αυτός να σε ευεργετήσει κι εσύ να τον ευρύσεις κι από πάνω. Άμα δα, πού το βρίσκεις με κορίτσι μου το κακό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν φταίει άλλος, εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να φροντίσω διόλου για σένα. Έπρεπε να σε αφήσω να ρεζιλευτείς. Εγώ στερήθηκα. Μη ρωτάς πως τα κονόμησα αυτά τα λεφτά. Γιατί περικαλώ. Τι σε είχα εγώ. Τι ανάγκη σε είχα. Ναι, έχεις δίκιο. Και σε ευχαριστώ. Μα τόσα πολλά, αν ήταν λιγότερα θα μπορούσα να τα οικονομήσω. Να τα μας. Τώρα θα μου πεις πως θέλω να τα βάλω και στην τσέπη. Όχι, κυρία Κατίνα, με παρεξήγησες αλίμονο. Δεν ήθελα να πω αυτό. Και να ξέρεις πως για μένα πήρε μονάχα τόσα λίγα. Σε βεβαιώ, κυρία Κατίνα, μου λέει πως αν ήταν οποιαδήποτε άλλη θα τις έπαιρνα 5.000. Για σένα παραδέχομαι τόσα λίγα. Βλέπεις. Με ξέρει καλά, χρόνια τώρα. Έχει πάρει λεφτά από μένα. Έχω κάνει εγώ καλοσύνες. Αλλά καμιά δεν θα έρθει και πώς να χάσεις σε εσένα. Καμιά. Μα κυρία Κατίνα,
γιατί την έχω αφήσει μόνη της. Είναι μια κυρία μέσα. Έχει έρθει για να της δώσει κάτι χρήματα, να πάνε να διαλέξουν κάτι φάσματα για να ράψει. Βλέπεις, εγώ τη φροντίζω τώρα που έγινε καλά να βρει καμιά δουλειά, μπας και πορευτείτε κι εσείς. Πολλά της, κυρία Κατίνα. Λοιπόν, όπως είπαμε, επειδή σε θέλει και εσένα, μόλις σε φωνάξω, να έρθεις αμέσως μέσα. Η Δεμή θα το πω στον πατέρα σου. Μα, τι. Δηλαδή, θα σου πω να της πεις ότι πρέπει να έρθει, γιατί το συμφέρον της είναι να έρθει. Δεν πιστεύω να μην θέλει, γιατί να μην θέλει. Δεν είπα ότι. Έλα, χωραντεύω, θα έρθει. Η Τούλα είναι καλό κορίτσι, δεν είναι καμιά καμάτρα, αλίμονο. Λοιπόν, πάπαμε. Τίποτα. Όχι, πώς το φαντάστηκες αυτό. Σαν να τη σε βλέπω καλά. Όχι, πατέρα, τι ιδέα. Τώρα δεν καλά, πολύ καλά. Σε βλέπω όμως λογικιάκι. Και τα μάτια σου. Αν δεν λένε, είναι έτοιμα να κλάψουν. Στάξε να καθίσουμε κοντά κοντά. Όπως το καιρό που ήσουν μικρούλα, ε. Πες μου, αν έχεις τίποτα. Πες μου. Αλήθεια, ό,τι θέλω να μάθω. Τι να μάθεις. Τώρα είμαι καλά, πολύ καλά. Είσαι πιο μέσα στο σπίτι. Συμφωνάμε περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να μου τα λες. Άσε όταν ήσουν μικρούλα. Ε, και κανένας. Καμιά αταξία, καμιά ζημιά. Ο πώς να μην το μάθει τη θέα. Ας έδερνε κακομυρούλα. Πώς να τον πεις στην αγκαλιά μου, να γλιτώσεις το ξύμο. Τι ωραία εκείνα τα χρόνια. Α, όρισε. Τώρα θα μου πεις πως δεν κλαις. Κάτι κρυφό μαράζι σε τρώει. Όχι, πατέρα, δεν είναι από αυτό. Μα, μου θύμισες τα περασμένα. Και επειδή μου έρχεται όλο να πλέω, είναι η αδυναμία της αρρώστιας, φαίνεται, μόλις σηκώθηκα. Και τόσο αίμα που έχασες. Ε, θα δυναμώσει με τον καιρό. Άμα έχεις καμιά άλλη συλλογή και σε τρώει, δεν θα μπορέσεις να πάρεις πάνω. Σε ξέρω περισσότερο από τη μητέρα σου. Σε νιώθω όπως νιώθω τον εαυτό μου. Γιατί είναι ψυχή μου, η ψυχή σου ίδια. Γι' αυτό τώρα διαβάζω τα μάτια. Μην με κοιτάς έτσι, πατέρα. Γιατί, έχεις κάνει κακό. Μου να μην το μπορεί να κάνει κακό. Είναι ίδιο ο πατέρας της. Έκανες κακό. Όχι. Ε, τότε... Πήκα. Πήκα. Τι. Καμιά συμπάθεια, κανέναν έρωτα κρυφό που δεν είπες σε κανένα, μα σε κανένα. Ούτε καλά καλά στον ίδιο τον εαυτό σου, όπως κάνουν τα καλά και την μια κορίτσια. Μα σε μένα θα το πεις κρυφά, ε. Να, πες το Μουσταφτή. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να πασχίσουμε να σε κάνουμε ευτυχισμένοι. Κι άμα έρθει με το καλό αυτή η ώρα, θα έρθει και η σειρά μου να γίνω ευτυχισμένη. Πώς. Βαρέθηκα, βαρέθηκα πια. Η μοίρα με χτύπησε απανωτά. Παιδεύτηκα πολύ. Δεν μπορώ πια να ακούω τις φωνές και τις γκρίνιες της μητέρας μου. Καιρός μου πια να φύγω. Πού θα πας. Ε, εκεί που δεν γυρίζει κανείς πια. Μα τι λες. Ε, εσύ θα έχεις τον αντρούλη σου. Θα ξεχάσεις τον γερατόν. Ε, θα αργόσαστε καμιά φορά εκεί που θα κοιμάμαι. Θα βλέπω πως περνάτε ευτυχισμένα. Τι άλλο θέλω. Ε, πώς τον λένε, δεν θα μου πεις. Μα δεν είναι κανείς, πατέρα. Εσύ θα ζήσεις με την κορούλα σου χρόνια και χρόνια ακόμα. Μου ορκίζεσαι στη ζωή. Ναι, στη ζωή μου. Πως δεν είναι κανείς. Στη ζωή σου. Ναι. Τώρα δεν είναι κανείς. Α, ήταν λοιπόν. Και γιατί έχασες κάθε ελπίδα, γιατί ήταν φαίνεται πολύ ψηλά για σένα μια κόρη ενός δουλευτή, ενός εργάτη, ε. Αχ, θα τα έχεις και εσύ μαζί μου σαν τη μητέρα σου. Αν ήμασταν αλλιώς, θα μπορούσες να το πάρεις. Ναι, σε καταλαβαίνω, τα έχεις μαζί μου. Όχι, όχι, πατέρα. Αχ, δυστυχισμένη μου, υποφέρεις πολύ. Έχεις τη δική μου καρδιά. Το ξέρω. Μα ξέρεις τι θα του πω αυτού μου, ε! Ξέρεις τι θα του πω αυτού μου. Θα του πω, να! Η γυναίκα που λαφτάρισα
που έφτιαχνα 30 ολόκληρα χρόνια στο μυαλό μου. Μάλιστα, κύριε, είναι φτωχιά. Μα ξέρεις τι σου δίνω, ε, ξέρεις. Εκείνη που ονειρεύτηκα μια ολάκερη ζωή. Να, η ψυχή μου, αυτή είναι. Θέλεις και τη ζωή μου, πάρτινε, στην εδίνω. Τάνει να τη δω ευτυχισμένη. Όχι, όχι, πατέρα. Χα, περήφανη που είσαι. Θέλεις να υποφέρεις μονάχη σου, ε. Μα άμα υποφέρεις εσύ, είναι το ίδιο σαν να υποφέρω κι εγώ μαζί σου. Πες μου, μη μ' αφήνεις να μπερδεύω με αμαλαβάς. Θα στα πω, θα στα πω όλα, πατέρα. Μα τώρα, να συνέλθω και αύριο, αύριο θα στα πω. Δεν είμαι καλά, να συνέλθω. Πρέπει να πας και μέσα. Όχι. Πώς όχι. Ναι, ναι, πρέπει. Θα στα πω αύριο, στορκίζομαι. Δεν είμαι καλά. Θα συνέλθω και... Μα θα μ' αφήσεις ως αύριο να γιώνω. Κάνε μου αυτή τη χάρη, πατέρα. Άσε με απόψε να συμμαζέψω το μυαλό μου. Καλά, όπως θέλεις. Εγώ δεν βλέπω πότε να έρθει αυτή η ώρα. Α, πώς θα περάσει πάλι αυτή η βραδιά. Αστροθαντάς! Έλα, Αστροθαντάς! Δεν θες τίποτα. Πιάσε μου σε παρακαλώ ένα κατοσταράκι. Καλό, ε, να το αρμέξεις μοναχός σου. Έλα τώρα, παιδί μου. Να. Πάρε αυτήν από εδώ. Την δώσε την και δώσ' μου το κλειδί. Τη βλέπεις και αστρωμένη σήμερα, ε! Έχει 5 στρογγυλές χιλιαδούλες. Δεν πρόφτασε να τα μοιράσω απόψε. Αύριο θα πάω. Πρωί, πρωί. Αφού πρώτα μάθω. Ναι, πατέρα. Πέρα και κάνε μεσιά αν έχεις για το κρασί. Καλά. Από του πει είναι. Δεν ξέρω, το πιάσε μόνο στον Παρδοθανάση. Μπράβο. Πα, τι βλέπω, έφερες και εσύ ποτήρι. Άλλα, αν περάσει κανένας, τον κερνάμε. Και με ζεδάκι, ε, μπράβο. Τι βλέπω, πάλι τι βλέπεις. Τι να κάνω, περνάει η ώρα μου. Δεν θα πας μέσα. Έχουμε πια. Αύριο, ε, αύριο πρωί πρωί θα έρθεις να με ξυπνήσεις το κρεβάτι και... Ναι, πατέρα, εντάξει. Ε, Γιάντο, ε, Γιάντο, δεν ακούς. Τι μας κάνεις τον περήφανο επειδή πήρες θέση στο γκάζι, με το συμπάθει. Όχι, δηλαδή, πώς το εξέλαβες κατά νιού τον τρόπο. Τότε, κάτσε να μου κάνεις παρέα. Να, εδώ είναι το ποτήρι σου. Σαν να το ξέρει η Τούλα. Μα έχω κάποια δουλειά. Τι είναι δουλειά, δεν σου λέω εγώ πώς, περηφανεύτηκες. Δεν θα κάτσει, δεν τον αφήνουν. Ποιος. Ε, ποιος άλλος ή... Και γιατί. Ποιος το είπε. Δεν είμαι εγώ κύριος και αυταξούσιος του εαυτού μου. Θα κάτσεις λοιπόν. Και βέβαια θα κάτσω. Μπράβο το καλό μας το παιδί που θα πει μικρός μικρός στα βάσανα. Να, πάρε και μεζέ, τα έφτιασε η κούλα μου, ε, με τα χεράκια. Για δώσεις κρασί, για μάτι κάτι μου, σαμπάνια, κυνηγιά σου. Εβίβα! Πατέρα, μπορώ να σου πω κάτι. Μία δουλειά που μου είπε η μητέρα και ξέχασα. Το παρδόν, ε. Όχλεζε. Τι. Δεν μου είπε τίποτα η μητέρα, μα εγώ θέλω να σου πω. Πώς δεν μπορείς να κάθεσαι με αυτόν και να πίνεις. Και γιατί, παρακαλώ. Μα δεν το ξέρεις πως τον διώξαν από το ναυτικό, γιατί... Και τι με αυτό. Λες και θα τον κάνω γαβρό. Παρέα θέλω. Άμα δεν έχω, μιλάω με τον τοίχο. Δεν μ' αφήνεις. Τώρα μάλιστα που έχω και το καημό σου. Α, θες να το διώξω. Καλά, σύμφωνος. Τότε πες μου ποιος είναι. Α, δεν θέλεις. Ε, άσε με να κάνω το χούστο. Γυναικεία λόγια. Ας είναι. Γρήγορα στα στέφανα. Ε, βίβα.
Και στη Στούλα. Δεν μου λες και στη Στούλα. Στην υγειά της. Τι βλέπω. Κάτι γρήγορα τα μάτια. Ναι, έχω δουλειά μέσα. Να σου πω, παιδί μου. Πότε θα έρθει καιρός να την παντρέψω. Καημό το. Σαν πατέρας που είσαι. Τότε να είδεις με τύση μια φορά. Θα ξανανιώσω. Γρήγορα να το δούμε. Να μην. Δύσκολες όμως χρονιές. Πού να... Άστα τώρα. Έχει ο Θεός. Να φωνάξει το να μας φέρουν ένα κατουσταράκι ακόμα. Μισή. Που να ξαναζητάμε όλο ένα. Είμαστε βλέπεις και μακριά από το μέτωπο. Έλα, γεια σου. Καπελά. Καπελά. Εκεί. Άλλη μισή από το ίδιο. Έλα. Και σκεφτεί το να ξοφλάμε. Και να ανοίγουμε καινούργια τευτέρια. Στην υγειά σου. Στην Σαραβωνιά, στη γεια σου, λοιπόν. Στην υγειά της. Καταφώνει. Βλέπω, τα στρώχατε για καλά. Αν μας καταδέχεσαι, κοπέλα μου, να βρέξεις καμιά στάρα τα χείλια σου, κόπιασαι. Κάτσε. Και ποιος θα λέει χαρτίρι στο καλό μας, κύριε Αντώνη. Έτσι, μπράβο. Τούλα, τούλα. Τι θέλεις, πατέρα. Έλα, γεια σου. Πέρα από μέσα ένα ποτήρι. Δεν πειράζει. Πίνει από το δικό μου. Όχι, δεν είναι καιρός ακόμα. Στο γάμο θα πιούμε από το ίδιο ποτήρι. Έλα, τούλα, φέρε το ποτήρι. Μα δεν είναι ώρα να του δίνουμε για εκείνη τη δουλειά. Ξέρεις δε. Για ποια δουλειά. Σε γελάσανε, κύριε. Δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Θα κάτσουμε εδώ και θα κάνουμε παρέα του κύριε Αντώνη. Γεια σου, κυρία Εύα μου. Καλά του τα παγωταραβουνιάρι σου, πως είναι ψώρο περήφανο. Μα δεν το παραδέχεται. Το ποτήρι που ζήτησες, πατέρα. Εγώ έχω. Το κορίτσι εκεί, να. Του λέει, γιατί δεν έφερες δικό σου ποτήρι. Δεν θα κάτσει μαζί μας να πεις ένα κρασάκι στην υγειά του Γιάνγκου. Τι φέρνεις, κορίτσι μου. Μπράβο, ωραία διαγωγή. Ήδη συνερίζεις. Έχει κι αυτή τους καημούς της. Τα δικά της. Αν ήξερε, θα τη συμπαθούσε. Σαν πως να ξέρω περισσότερα από σένα, κύριε Αντώνη. Τι ξέρεις. Ξέρεις που να ξεραθείς. Έτσι το είπε. Λογαριάζεις τώρα κουβέντες των γυναικών, ναι. Μα αν τύχει, κοπέλα μου, δεν ξέρεις τίποτα. Ίσα ίσα, μας το χρωστούσα χάρη. Τι να ξέρει. Κάνε τη δουλειά σου. Αχ, τι να ξέρει, γλά. Στο πάνω της τάβεις την αλήθεια. Πιέτε. Τη δουλειά σου. Τη δουλειά σου, κύριε Αντώνη. Έλα τώρα, μωρέ, και μην πικραίνεις. Τι να ξέρω. Ήθελα μόνο να σου πω πως εμείς οι γυναίκες ξέρουμε καλύτερα τους καημούς των άλλων γυναικών από εσάς τους άντρες. Αυτό μονάχα, τι νόμιζες. Αυτό μονάχα. Αυτό. Τι άλλο ήθελες. Βίβα. Να μου ζήσεις και Αντώνη, γερασίκη. Είδες αραβωνιαστικιά που την έχω εγώ. Δελπεντέρισα. Να μου ζήσετε στην υγειά σας. Στην υγειά μας και στα δικά σου τούλα. Καπελά! Καπελά! Άλλη μισή με το εξπρέ! Είσαι γέρος, μα είσαι μεγαλείο! Φαντάζομαι τη λεβέντη στα χριστανιάτα σου! Γεια σου, Εύα μου! Για σένα θα γίνω αγάπη! Καλά και ο διάβολος! Είσαι εσύ ολάκερη, μάτια μου! Φέρε και να μου να πιω θα χώριζα την Αντώνενα για να σε πάρω! Και τότε εγώ τι θα έκανα! Θα σου δίνε την κόρη. Έλα τώρα, μην κάνεις που δεν θέλεις και ξέρουμε. Πες μας κανένα τραγουδάκι, λέω εγώ, κι άσε τις αναγούλες. Έλα, κοπέλα μου, στάραξε βάλσαμο στα φιλοκάρια μας. Χωρίστε μας, άλλη προσμονή. Πριν της μιλάμε, δεν μας μιλάει. Τώρα μας κλείνει και το παράθυρο για να μας ακούει. Τα λαχούδια μας μαράνα, κύριε Αντώνη. Μα μην την παρεξηγείς, δεν το έκανε επί τούτου. Πολύ καλά. Αν δεν το έκανε επί τούτου, γιατί δεν είναι τη συντροφιά μας. Γιατί μας καταφρονώει έτσι. Εγώ δεν έχω τίποτα μαζί της. Δεν ξέρω όμως αν έχεις κάτι εσύ. Τούλα, τούλα! Δεν την αφήνεις τώρα. Όχι, να έρθει να μας πει τι έχει. Μπορεί να της έκανα κάτι χωρίς να το νιώσω. Πάψε τώρα. Αρκετά. Φασαρίες γυρεύεις. Είσαι που είσαι στουπί. Α, δεν σε συμφέρει, πρέπει να έρθει να ξεκαθαριστεί αυτή. Πότε σμίλια. Μα τούλα, σου φωνάζω. Τούλα, δεν ακούς. Τι θέλεις, πατέρα. Έχω μου σαπειραίους κι εσύ. Άσε με μένα να της τα πω. Μα τι να της πω κι εγώ. Γιατί μας κάνεις το βαρύ, κορίτσι. Κάτσε μαζί μας να πιεις ένα κρασάκι. Εγώ σ' αγαπάω. Δεν έχω τίποτα μαζί σου. Δεν ξέρω όμως αν έχεις κάτι εσύ. Τι να έχει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αφού δεν έχεις, κάτσε. Για δες τον, εδώ είναι. Αν σου γουστάρει, πάρ' τον και θύμισέ τον. Δεν μου κακοφαίνεται καθόλου.
καθόλου. Έβαζε το είπα. Σε έχει κατασκευάσει τέτοιο το κρασί. Δεν ξέρεις τι λέει. Ούτε με τη σμένη είμαι και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Είπα δα να σε φιλήσει. Ή κάντε πως δεν θέλετε. Για πολλοί κουτούς δεν μας περάσατε. Μας κοροϊδεύουν κυρατώνει. Ποιος, γιατί. Έτουλα. Τι κάθεσαι. Έλα, η κυρία δεν μπορεί να περιμένει. Έφτασα. Βλέπω ότι λέτε αν είστε καλά, ε. Τούλα να τη χαίρεσαι την κυρά σου. Καλή προπονή, κορίτσι μου, θα κάνω περάσεις. Παρά ίδιες που φαίνεται και σώπα. Αχ, στο διάβολο. Δεν είσαι. Κι αυτή το κατάλαβε. Κάτι τρέχει με την κόρη μου. Κάτι έχεις. Τι να έχει, δεν τη βλέπεις που είναι βαπόρι. Έλα, πάμε. Δεν πάω πουθενά. Απόψε θα δείτε τι αξίζει η Εύα. Μπα, τι είναι αυτά, μωρέ. Πού τους μάζεψες αυτούς. Δεν θα σου πάρω με τον άντρα σου, κυρά μου, αν ήταν πάρεμ πιο νέος. Περασμένα, ξεχασμένα, κυρά, τον ένα. Πού να ψωφίσεις, εσύ, γιατί σε βλέπω. Κάτσε, τι είναι αυτά. Αυτός είναι καλός άνθρωπος, δεν είσαι και εσένα, ρε παλιό κατσίκα. Μπορεί να κοιτάς τον άντρα σου, που να δεν πιάσεις το σκάμα σου, παλιό πιάσει εδώ. Βγήκανε με ρέι, μεγάλη σου τη λίγο σου μιλάω κι όλα. Μπορεί ποιος την έχασε την τιμή να την βρεις εσύ, ε. Κακομύρι, μα και χάρη που σε όλα τα κυραδιά σου. Είσαι λαθός άνθρωπος και δεν παίρνεις χαμπάρι που σου σκαράει αυτή. Και αν είμαι σε προκομμένη κόρη σου. Το κορίτσι μου, μωρί που. Το κορίτσι σου και που είσαι όλη γειτονιά. Αν είσαι μεθυσμένος, τράβα να παρακινηθείς. Εγώ μεθυσμένος, γιατί μόλις ήρθες χάρασες στον κόσμο που μένεις μαζί τους. Ε, και η Τούλα που δεν ήθελε. Πόσο κακό μας έκανα. Τώρα το νιώσες κακομύρι μου. Δεν μπορούσαν να μας κάνουν μεγαλύτερο κακό. Χώρια που χρωστάμε τις γυναίκες 2.000 και δεν έχουμε να τις τα δώσουμε. 2.000 και γιατί. Ε, δεν πιστεύω να ήθελες να ρεσιλευτούμε. Η αρρώστια. Τι έκανες, τι έκανες! Πάτα μας! Με μένα θα τα βάλεις τώρα! Το δικό σου το δρόμο την έφερες! Φτού σου βρώμα! Βρε, δεν να πά να χαθείς! Τούλα! Τούλα! Πατέρα! Βα, κι άλλος! Όχι, πατέρα, δεν είναι αυτός! Πίστεψε με αν μπορείς να με πιστέψεις πια. Μπορεί όμως να είναι κι αυτός. Τι έθελες εκεί μέσα. Με φοβαίνεις εκεί να κατήθω πως αν δεν πάω μέσα. Περαέλεος. Ε, κύριε. Σε μένα μίλησε. Σε εσάς. Α, σας ειδοποιώ. Εγώ δεν θέλω να το κάνεις κύριε ζητέματα στην αυλή μου. Θέλω να βγει το όνομά μου. Εγώ έζησα 20 χρόνια τίμια σε αυτή τη γειτονιά. Ένα μονάχα ξέρω. Πως θέλω να πληρωθώ. Εισήγασε. Και δεν υπάρχει λόγο να παραξηγηθούμε τον κύριο Αντωνάκη. Σαν άνθρωπος και εγώ, θα σας κάνω μια ευκολία. Δόξα τω Θεώ, λεφτά έχω. Λοιπόν, να λύσουν οι γκρίνιες. Θα σας τα δώσω εγώ. Και για να σου πω την αλήθεια, τη τα δώσα. Ε, τι! Ας μην γίνεται θέμα, τα 2.000 τι αξία έχει. Το κορίτσι έκανε λάθος. Μα είναι καλό. Και εσύ μην του κακομιλάς, βλέπεις πέρασε τόσα, είναι αδύναμη, μα θα αναλάβει γρήγορα. Ό,τι χρειαστείτε, εδώ είμαι. Και ποιος είσαι εσύ, μωρέ, ε, ποιος είσαι, νομίζω πως εγώ είμαι ο πατέρας και το πονάω περισσότερο. Ό,τι κι αν σας είπαν για το κορίτσι, σας γέλασα. Ό,τι κι αν είναι το κορίτσι, είναι λογαριασμός δικός μου. Πού ήθελες να το σύρεις, ε? Αν και εσύ, είναι... τι έπαιξε με ένα τέτοιον άνθρωπο. Είπαμε, αν είναι έτσι, χαίρετε, νόμιζα πως... Όχι, σταθείτε. Για να τη σώσω, μπορώ να της δώσω και τη ζωή μου. Και κάτι ακόμα περισσότερο, τη τιμή μου. Την αγοράσατε, τι παίρνω πίσω. Τι θες να κάνεις, πατέρα. Ό,τι πρέπει. Συλλογή σου, αυτό είναι. Έτοιμα, ε.
Τώρα είναι η σειρά μου. Άστο να δε τίποτα, θα καλμάρει. Αν είχες εσύ μυαλό, δεν θα γινόντουσαν όλα αυτά εδώ μέσα. Να χαρτίσεις. Πούρτος, έφυγε. Να, δώσ' του τα εσύ. Α, μην τα πετάς έτσι τα λεφτά, Χριστιανέ μου, και κάνουν παράδες. Α, δεν πιστεύω να τη χρειαζόσαστε. Είναι θαρολεύτερη, δική μου. Ωραία, μα ξανακάνω εγώ καλασί ή να μου τριβάτε τη μύτη. Πατέρας, σκότωσέ με. Είμαι μια χαμένη. Εσύ είσαι χαμένη. Εγώ τι. Με επόμενη τον προεκείρα πρόσω να με συμπαθάς. Είχα κάποια δουλειά, δεν μπορούσα να έρθω. Θες να μου πεις κάτι. Κάτσε, κάτσε κύριε Κατίνα μου. Να σου ψήσω ένα καφεδάκι. Όχι, ευχαριστώ. Ό,τι ήρθε. Δεν θα μου πεις τίποτα. Τι να σου πω. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Τα ξέρεις, δε. Ήταν τρέλα αυτό που έκανε ο αναθεματισμένος. Να το ξέρα πως τα χρήματα δεν ήταν δικά. Δεν θα τα πούμε κανένα τρόπο. Πού να το ξέρω. Όπως μου τα έδωσε, τα πήρα κι εγώ. Τι να κάνω. Κι όπως τα πήρα, έτσι τα έδωσε. Έπρεπε να με ειδοποιήσεις. Μήπως το ήξερα κι εγώ. Μήπως μου λέει τίποτα. Σαν έφτασε πια ο κόμπος το φταίνει. Και η Τζούλα τι κάνει, πώς είναι το κορίτσι. Τι να κάνει. Πεσμένη στο στρώμα και κλαίει. Μιλιά δεν της παίρνεις. Άσε που έχει τρεις μέρες να βάλει κουκιά στο στόμα της. Α, μην την αφήνεις έτσι. Θα πάρει. Άσε με καημένη, τέτοια που είναι, να πάει στο διάβολο. Ωραία, μην το λες το μεγάλο λόγο. Πού είσαι στο επιθέσεις σου, καημένη. Τι θα γίνουμε, κύριε Κατίνα. Στον δρόμο θα μείνουμε. Και να σας κάνω. Εγώ, βάσκησα όσο μπορούσα. Τώρα πάει όξο, λέει, να φροντίσει μήπως μπορέσει να δανειστεί από πουθενά. Μα δεν βαριέσαι. Τι κατάφερε στη ζωή του που θα καταφέρει και τούτο. Για να μου πεις ποιος δεν γίνει κάτι σήμερα η μέρα, μα δεν έχει συμφέρον. Μπα. Τα αποφάσισες επιτέλους να σηκωθείς. Πάω να βγάλω λίγο φρέσκο το νερό, να ρίξω στο κεφάλι. Δεν μπορώ να σταθώ από το πονοκέφαλο. Για ρίξε μια ματιά και στην ταβέρνα να δεις τι γίνεται αυτός ο προκομμένος ο πατέρας σου. Όλο εκεί βρίσκεται. Και τι άλλο να κάνει. Τι άλλο να κάνει. Αντί να τρέξει, να φροντίσει, να σωθούμε. Αν ήθελες εσύ, θα μπορούσες να μας οικονομήσεις. Έτσι, μέχρι να περάσει μπόρα. Μα σου είπα δεν έχω. Δεν ήταν λόγο. Μα δεν μπορείς να φροντίσεις απαλού. Εσύ γνωρίζεις τόσο κόσμο. Ορκίστηκα πια. Ορκίστηκα να μην ξέρω να κατευθώ. Πήγε ο άνθρωπος να σας κάνει ένα ψυχικό και ωραία τον περιποιηθήκατε. Με ρεζιλέψατε κι εμένα. Τώρα είναι αργά. Δεν σου λέει εγώ. Ένα σταυρό. Ας, θα δούμε. Τι λες, να του μιλήσω εγώ όταν έρθω. Δεν ξέρω, κάνω τι νομίζεις. Μα σαν δύσκολο μου φαίνεται να του αλλάξει μυαλά. Και τι θα κάνει. Άμα έρθει απόξω και δεν έχει βρει από πουθενά δανειστή, τι θα κάνει. Δεν πιστεύω να θέλει να πείσει γυναίκα και κορίτσι στον δρόμο. Από τέτοιο νερό προς το άνθρωπο, όλα να τα περιμένεις. Τέλος πάντων, ας πασχίσουμε μας. Δεν κάνουμε τίποτα. Άμα έρθει αυτό σε λογαριασμό, τα λεφτά βρίσκονται. Άμα δεν είναι για αυτούς, άνε κανένας άλλος. Α. Πάρεις τώρα ένα γλυκό που έβγαλε φρέσκο νερό, ε! Ακούς! Ακούς! Είναι ο γιαβρούσης που φέρνει την ευτυχία. Αλλά για όσες έχουν μυαλό, οι άλλες θα κάθονται να κλαίνε τη μοίρα τους. Κύριε Κατίνα, κύριε Κατίνα! Τι θέλεις! Άκουσες! Έρχεται, έρχεται! Αντί κουφή είμαι! Α, στις μέρες μας, μόνο το πέταλο ακούγαμε. Πούκα ο Τσούκι. Τώρα, μεγαλώσαν όλες οι δουλειές σας. Δες το πά. Θα πάμε στην γλυφάδα με το γιαβρούσι. Πώς σου φαίνομαι? Κούκλα είσαι, κούκλα! Όχι ακόμα, είναι νωρίς, σαν νυχτός. Και έχει ένα φεγγάρι απόψε. Αχ, θα πάμε στη Ρομάτσα και να δεις, κύρα Καρτίνα μου, αυτές οι τσέπες του γεμάτες χιλιάρικα. Αυτές οι ρομάτσες μ' αρέσουν εμένα. Είσαι πιο με μ' αρέσουν, κύρα Καρτίνα μου, είσαι πιο. Να το πω εγώ, ρε παιδί μου, εσύ έχεις μυαλό. Αχ, φεύγω γιατί θα μου περιμένει. Άντε, γεια. Άντε, στο καλό, στο καλό. Έλα, πάρε ένα γλυκό. Ευχαριστώ.
Αυθινής, δεν της φτάνουν οι δυο. Έπιασε τώρα και το γιαβρούσι. Α, μη σου φαινάνε οι κακές ιδέες από το μυαλό σου. Τι δηλαδή, επειδή έχει την καλοσύνη, ο άνθρωπος να της πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Σιγά, γιατί, σπουδαία τα πράγματα. Και σαν πως θα είναι μόνη της, αν το δίνεις και τον αγωνιαστικό της τώρα. Να ήταν μόνο αυτό, εγώ έμαθα ότι την πήγε στη μοντίστρα να της γράψει τουαλέτες. Δεν είναι αλήθεια. Μα για να μάθω, τι είμαι αυτό. Αυτός έχει τόσα λεφτά που δεν ξέρει πού να τα δώσει. Α, και στις έραψε ένα φουστάνι, στις έραψε και δυο. Σπουδαία τα λάγανε. Πρέπει γι' αυτό να χαλάσει ο κόσμος, δε. Δεν σου λέω, μα... Δεν θέλει το κορίτσι. Είναι ευγενικό. Δεν θέλει να ξοδεύεις παραπάνω το δύο της. Αρκετά έκανε για αυτήν τώρα τελευταία. Της αγόρασε η κοπεδάκι, παρακαλώ. Τι μου λες? Χώρια που της μομπιλιάρισε και όλο το σπίτι. Όχι. Αλήθεια. Μου στείλε από το μαγαζί του ένα κρέας περίφημο. Να φέρω, να κόψουμε ένα κομμάτι, να το πάρεις να το κάνεις βραστό. Να βράσεις της τούλας, που είναι αδύνατο. Α, βλέπεις. Εγώ το φροντίζω και αυτή η σμηθέρι ούτε να με ξέρει. Μα γιατί να στο στερήσω, κύριε Κατίνα μου. Τι να το κάνω, ένας άνθρωπος μοναχός είναι. Άμα δεν το φάτε εσείς, θα το φάνε τα σκυλιά. Δεν μου λες, Τούλα, στην ταβέρνα είναι ακόμα ο πατέρας σου. Ναι, εκεί είναι. Δεν του είπες τίποτα. Τι να του πω. Μα να έρθει επιτέλους, να δούμε τι θα γίνουμε. Έλα. Κόψε όσο θέλεις. Μα δεν ήταν ανάγκη. Κόψε, σου λέω. Κάτσε να φέρω το μαχαίρι. Κόμα και κάνε. Σε ευχαριστώ. Τι να το κάνω, αφού ζούμε τα σκυλιά θα το πάνε. Αυτό θα το κρατήσω για βραστό. Και θα το πληξέψει. Όχι, όσο θες. Κοιμά για να κάνω και φταίτες. Το πάρω ύστερα, να φύγω. Και δεν μου λες. Τζάμπα, τις πληρώνει τις τουαλέτες ο λεγάμενος. Έχεις δίκιο. Σιδέξεις από τέτοια. Αλλά, ο Γιαβρούσης. Τι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει παρέα, όχι. Περί κακία. Να ξανεγράρει λίγο, βρε αδερφέ, καταλαβαίνεις. Η Εύα, όμορφη είναι, κάνει καλή παρέα, ξέρει και τραγουδάει, έχει καλούς τρόπους. Και να ξέρεις τι έχει ξοδέψει τώρα τελευταία για δάφτινε, η Τούλα να τα βλέπει αυτά. Αλλά τώρα, πάει, πέταξε το φυλάκι. Ώρα είναι αργά. Μα καλά ο Γιάννος, ξέρουνε δάτι που μας είναι. Και ο θείος, κι αυτός ο Ανάρη κρατάει. Ρε, τι νιώθουν από τέτοια οι άνθρωποι. Του ζητάς ένα εκατοστάρικο να πάρεις ένα φόρεμα. Ξέρουνε αυτοί αν το φόρεμα κάνει 500 ή κάνει 1000. Ω, να τους. Καλώς τονε, καλώς τονε. Ε, τι έγινε. Την τελείωσε στη δουλειά σου. Για τους παράδες σε ρωτάω. Τους βρήκες. Καλέ σου μιλάει η γυναίκα, δεν απαντάς. Εγώ δεν βλέπω άλλον από σένα εδώ μέσα. Αν δεν φταίει κανένας άλλος, εγώ φταίω που πασχίζω για εσάς και δεν σας αφήνω να πει. Κύρα Κατίνα! Κύρα Κατίνα! Αχ, τι έκανες μωρέ, τι έκανες! Δεν σου είπα ποτέ θέλω να ξαναδιαβεί την πόρτα μου αυτή η γυναίκα. Ορίστε μας μωρέ, μας κάνει τώρα και την άγριο. Εκεί που πήγαινα να τα βολέψω τα πράγματα, έρχεσαι και μου τα φαντασόμεις. Έφερες τουλάχιστον τα χρήματα. Συλλογίστηκες, μωρέ, τι θα γίνω. Καφέ σου είπα. Καφέ θέλεις να ξεναντήσεις, ε! Στην ταβέρνα μου ήσουν πάλι. Ναι, στην ταβέρνα, τι τρέχει. Βρε, δεν είπαμε να πάω να βρεις κανέναν άνθρωπο να μας λυπηθεί. Πήγα στο πικραμένο. Δεν ξέρεις τι πονόψη πως άνθρωπος ήτανε και πόσο με λυπήθηκε. Σου δώσε λοιπόν. Μου δώσε τη λύπη του. Έτσι κάνουν οι πλούσιοι στους φτωχούς. Δίνουν τη λύπη τους και πάει λέγοντας. Πάρε το απόφαση, γυναίκα, εγώ το πήρα. Μα δεν κάνουν έτσι οι άντρες. Εμάς δεν μας συλλογίστηκες. Κι εσείς με συλλογιστήκατε όταν με ζηλεύατε. Στην κόρη σου να τα πεις αυτά. Εσύ τα ξέρεις όμως. Δεν μου πες τίποτα. Καλά, αυτή ντρεπόταν. Μα εσύ. Αυτά πάνε τώρα. Ό,τι έγινε έγινε. Τον παρά τώρα πρέπει να βρεις, είτε μη θα χάσεις τη θέση σου. Τη θέση μου. Πάει αυτή πια. Να τα κιάνει. Αλήθεια. Όχι ψέματα. Και πώς το λες έτσι, μωρέ, με κρύα καρδιά. Και τι θες να κάνω.
Μα αν βρίσκαμε τους παράδες, μπορούσες να ξαναδιοριστείς. Έτσι νομίζεις, ε. Δεν πρόκειται για τη θέση. Ούτε για την τιμή μας πια. Τέτοιο φρούτο δεν βρίσκεται πια στο σπίτι μας. Μα είναι για να γλιτώσω τη φυλακή. Γιατί να τη γλιτώσω κι αυτή. Εκεί μέσα θα έχω την ησυχία μου. Θα γλιτώσω από σένα. Δεν μου είπες. Είσαι στα φύγια, στο μεθύσι. Γιατί να μην κάνω κι εγώ μια φορά το κέφι μου. Μονάχα εσείς θα κάνετε το δικό σας. Το κράσι σε κάνει πλούσιο. Θεό, βασιλιά. Μόνο τίμιο δεν σε κάνει. Τι να σου πω, μωρέ, τι να σου πω. Δεν ήσουν ποτέ σου άνθρωπος εσύ. Αν από μιας ήσουν, αν από μιας αρχής ήσουν άξιος, δεν θα φτάναμε ποτέ εδώ που φτάσαμε. Ντρέπεσαι, φοβάσαι, δεν ξέρεις να ζήσεις. Τότε, ας πεθάνω. Αυτό είναι καλύτερο και από τη φυλακή. Δεν ξέρεις τι άλλο να λες και αν ψοφήσεις εσύ, μωρέ, τι μας νοιάζει. Μωρέ, μας δεν μας συλλογίζεσαι που θα ψοφήσουμε από την πείνα, ε. Και αυτή, μωρέ, ξέρεις τι θα καταντήσει. Του δρόμου, πώς αλλιώς θα ζήσει. Σώπα, λέει κανείς πως θα σε... Ευχαριστημένη αν φτάσεις εκεί, ε! Εσύ ναι! Γιατί σ' αρέσει σε τσιποσιά, σε τσίποτη! Ορίστε μας! Σκούζει ο κλέφτης να φύγει ο νοικοκύρης! Τι αγριεύεις, βρε ακαμάτι, ε! Φωνάζουν οι άντρες, αλλά αυτοί που παίρνουν παράδες στο σπίτι τους! Εσύ λούφασε! Λέξη μη λες! Τόνιωσες, μωρέ, ότι εμείς θα σε ταΐζουμε ή δεν είδα ψοφήσεις στη φυλακή! Μα μητέρα! Δεν αφήνεις ήσυχο τον καημένο τον πατέρα! Δεν φτάνουν τα βασανά, να έχει και εμάς να τον τρομόμαστε. Κι από μένα το παθαίνει όλα, για μένα. Μωρή τόνιος που φτάσαμε, μωρή για σένα πασχίζω. Και τι άλλο να κάνει ο καημένος ο πατέρας. Τι άλλο να κάνει, αφού σ' αρέσει καμάρωσέ το. Φτάω εγώ το πονοκεφαλάω και δεν σας αφήνω να χαθείτε. Μωρή τι με νοιάζει εμένα, εγώ πάω και τρώω ένα κομμάτι ψωμί στον αδελφό μου στο Λάβριο. Και εσείς βγάλετε τα μάτια σας. Στα τσακίδια. Τι έγινε στο σιρμπέρας? Ντρεπόμουνα. Με τη μάτια να σε δω. Μα τώρα που άκουσα τη μητέρα να κάνει έτσι... Με λυπήθηκες, ε. Και τι δεν παθαίνεις. Για χάρη μιας κόρης που δεν ταξίζει. Αυτό με βαραίνει περισσότερο από όλα μου τα κρίματα. Εγώ πρέπει να πληρώσω σ' όλα. Και εσύ να πεθάνεις τίμιος όπως γεννήθηκες. Και πώς. Να ακούσω. Πατέρα, θα φύγω. Πήρα την απόφασή μου. Μη με ρωτάς που θα πάω και τι θα κάνω. Πες πως είχες μία κόρη και την έχασες. Όπως θυσιάστηκες εσύ για μένα, τώρα θα θυσιαστώ εγώ για σένα. Τα χρήματα θα τα καταθέσω όπου πρέπει. Και έτσι νομίζεις πως θα κερδίσω την τιμή μου, ε. Θα αλλάξω και όνομα, κανείς δεν θα ξέρει ποια είμαι. Και εγώ μόνο να ξέρω, αυτό δεν φτάνει. Είχα αποφασίσει να σκοτωθώ. Ναι, πάλευα με αυτή την ιδέα εκεί μέσα. Μα δεν κρατάει η καρδιά μου, γιατί θέλω να σώσω εσένα. Θα σε σώσω και μετά δεν ξέρω τι θα κάνω. Όχι. Όχι, ποτέ. Αν με σκότωνες εσύ, τότε το πράγμα θα άλλαζε. Όλος ο κόσμος θα ένιωθε πως εγώ έφταιγα. Και όταν θα σε κρίνουν, όλα τα άλλα θα ξεχαστούν μπροστά στο σκοτωμό. Ναι, σκότωσέ με, απάλαξέ με από τη ζωή. Που εγώ σου δώσα. Τα ακούω στον δρόμο σαν περνάω. Κι αν δεν τα ακούω, το βλέπω στα μάτια των ανθρώπων. Πώς εσύ ο Τίμιος Αντώνης δεν σκοτώνει μια την κόρη σου, ε? Δική μου δεν είναι. Μπορώ να την κάνω ό,τι θέλω. Να τη σκοτώσω, μα και να την αγκαλιάσω. Τι ανακατευόσαστε εσείς, είναι δική μου σαν λέω. Η ψυχή μου, η ζωή μου. Πατέρα, ταξίζω να μ' αγαπάς ακόμα. Κι όμως, μου φαίνεται πως τώρα σ' αγαπάω πιο πολύ. Όχι, δεν είμαι μεθυσμένος. Πιο πολύ, τώρα που έπεσα τόσο χαμηλά. Κι αν εγώ φταίω σε όλα, εγώ θέλησα να ζήσω με την τιμιότητα και τώρα στα τέλη της ζωής μου έγινα άτιμος, αφού ήταν... Γραφτώ να γίνω, γιατί να μην γίνω μια και καλή από πριν, ε! Τότε εσύ θα ήσουν ευτυχισμένη τώρα. Λες η μάνα σου να έχει δίκιο. Όχι, πατέρα. Εγώ ήταν γραφτό να πέσω στον κρεμό και τράβηξα και σένα που μου άπλωσες το χέρι για βοήθεια. Όχι, δεν θα σε πάρω μαζί μου. Τι τα θέλεις αυτά. Η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ κοντά και τα λένε ένα σκλέφτης και μια πομπεμένη. Δυο χαμένοι. Πατέρα. Δεν το πιστεύω πως εσύ έπεσες ίσα με εκεί. Όπως δεν το πιστεύω και για μένα. Δεν ξέρω. Δεν το ήθελα. Ήταν κάτι πιο δυνατό από μένα. Αθελά μου με τραβούσε. Το ήθελα εγώ όταν πήρα τη μητέρα σου, ε. Κι αυτή το ίδιο με βασανίζει όπως βασανίζεσαι τώρα κι εσύ.
Εσύ ήσουν η παρηγοριά μου και τώρα... Πατέρα... θυμάμαι όταν γεννήθηκες. Εγώ δεν ήμουν μόνο πατέρας, μα και μητέρα. Τις νύχτες όταν ξυπνούσες, σε έπαιρνα στην αγκαλιά και σε νανούριζα. Να ήταν ακόμα εκείνος ο καιρός. Τότε είχαμε μαγαζί. Έλεγα πως θα γίνω πλούσιος. Και σε φανταζόμουν μέσα στα χρυσαφικά. Κοιμήσου και παρήγγυλα στην πόλη τα πρικιά σου, στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα χρυσαφικά σου. Καλησπέρα σας, κύριε Αντώνη. Στα διαταράσια. Στα χρήματα. Δεν τα έχω. Πολύ καλά. Εάν μέχρι τις πρωίαν της αύριον δεν τα κατεβώσει, τότε θα σας ταλεί μήνυση εις την εισαγγελία. Και αυτό μόνο και χάρη ημών, όσοι μέχρι τούδε ομολογουμένων εδείξατε διαγωγή απαράμιλο. Να στείλετε τη μήνυση απόψε. Δε τότε θα διαταχθεί η σύλληψη σημών. Το ξέρω. Λοιπόν. Τίποτε άλλο. Ο νόμος λέει ρητό ομό. Ξέρω. Λοιπόν, δεν έχετε να προσθέσετε τίποτε άλλο. Τι να προσθέσω. Λόγια. Χρήματα δεν έχω. Πολύ καλά. Ενδιάχει περιπτώσει, κύριε Αντώνη, χαίρετε. Αν μπορώ να χαρώ κι εγώ, πολύ ευχαρίστω. Α, είναι τυπικό. Οπωσδήποτε λυπούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Κι άλλα το εσύ. Εσένα το λέω. Δεν ακούς ή φοβάσαι. Όχι και φοβάμαι. Τότε κάτσε. Κάτι έχω να σου πω. Λοιπόν, τόσες μέρες δεν σε φώναξα. Απ' την ημέρα που έμαθα δηλαδή. Γιατί ήθελα να τη δώσω κάτι άλλο. Να ξαναγίνω τίμιος και να σ' ανεβάσω και εσένα να σε κάνω τίμιο. Μια φορά που η τύχη τάφερε να γίνεις δικός μας. Α, γιατί όπως να έχει το πράγμα, θα γίνεις δικός μας. Μα τώρα που έχασα κάθε ελπίδα να ξαναγίνω όπως πριν και μένω κι εγώ τελειωτικά άτιμος σαν και εσένα, σε ρωτάω τι αποφασίζεις. Δεν σε συνορίζομαι. Γιατί σε φαίνεται σουρωμένος. Έλα εδώ, πού πας. Άσε με σου λέω, άλλη ώρα. Όχι, τώρα. Μα τι θέλεις επιτέλους. Το ξέρεις, τι χάνουμε τα λόγια μας. Αύριο εγώ αφανίζομαι από τον κόσμο. Μη ρωτάς που θα πάω. Το ξέρω, στη φυλακή και αν μπορούσα να σου δώσω τα χρήματα. Ευχαριστώ, μην πειράσεσαι. Άλλο γυρεύω από σένα. Λοιπόν, πριν πάω εκεί, μπορώ να πάω κι αλλού. Κατάλαβες, είμαι αποφασισμένος. Με άλλα λόγια πριν λείψω, θέλω να τακτοποιήσω το κορίτσι μου. Τα λέμε. Πότε, πού θα με βρεις εμένα πια. Νιώστο καλά, είμαι αποφασισμένος. Μα αυτές οι δουλειές δεν γίνονται με το ζόρι. Στους τίμιους, μα στους άτιμους με το ζόρι. Μα αφού είμαι άτιμος, τι να με κάνεις. Θα ρίξεις πως σε χρειάστηκα. Είναι γιατί έτσι ήρθε το πράγμα. Ή θα ρίξεις πως αυτοί πέτυχαν το κελεπούρι. Αν δεν ήταν για να κρύψουν τις ποπές του. Μήπως και εσύ το ίδιο δεν ήθελες να κάνεις. Άτιμε! Ξαναπες το! Την κόρη σου! Την γλέντισα! Όλος ο κόσμος το ξέρει! Άτιμε! Κάνε το σταυρό σου! Θα πεθάνεις! Μα ποτέρα μη! Αφήστε με! Αφήστε με τους σκοτώσεις! Έλα, πάμε στην καμαρά σου να είσαι καλά! Δεν είσαι καλά! Έλα, πάμε! Αυτό είναι το καλύτερο! Ποιο φανταστείτε στην αυλή μου και τέτοια ρεζιλίκια. Εσείς οι γυναίκες θέλετε, αυτός είναι καλός άνθρωπος. Έχεις πούντρο μωρί κιόλας και μιλάς. Τι άλλο χειρότερο θέλετε να μας πείτε. Πρόνοιμα. Θα το φωνάξω να το ακούσει όλος ο κόσμος πως φερθήκατε σε εμάς τις φτωχές. Ρεζίλη θα σας κάνω. Εσύ θα ρεζιλευτείς. Εγώ ρεζιλεύτηκα που ρεζιλεύτηκα. Μα η ατιμία δεν είναι μονάχα αυτού και δική σου. Δεν πιστεύω θείο σου, σαν νοικοκύρης άνθρωπος που είναι. Θέλω να πω και εγώ να μην θέλω να μιλήσω. Άμα ο άντρας μου πει στη φυλακή, όλα αυτά θα βγουν στη φόρα. Και τι μας νοιάζει εμάς, εσύ να τα δεις. Βέβαια, τι να σε νοιάζει εσένα, εσύ έχεις πιάξει τσιποθεί. Μόλι πάει και εμένα, τα έχεις. Πρόνοιμα. Πολύ δεν τα
ένα κακό! Πάει μας το κακό! Τι δεν σου πιέζω από μας, δεν σου φτάνει που μας έκανες! Να μας αφήσετε ίσου που θέλαμε! Όχι, δεν θα σας αφήσουμε! Κοίτα που γίνουμε δύο γυναίκες, μόνες, απροστάτευτες. Στην πειρά σου να πάω να κλαφτώ, θα με λυθεί. Σοπάτε πια, ορίστε μας! Γιατί γίνονται, σας παρακαλώ, αυτές τις φασαρίες. Για 2.000 γίνονται όλα. Μωρέ, σπουδαία βρωμοδουλειά. Τόσο μόνο χάτισε το βλέπι σας. Για 2.000 γίνονται. Σε παρακαλώ, μην πούτε. Πάρε, κυρά μου. Δικά μου είναι! Γιατί εγώ είμαι το βλέπει! Θέλετε να μας αγοράσετε για να σοβάσουμε! Όχι, δεν πουλιόμαστε! Σπρώξτε μας ακόμα μία να πάμε πιο βαθιά! Μα όχι να σας δώσουμε το δικαίωμα να λέτε πως μας ευεργετήσατε εσείς ποτέ! Μα καλά, τι θα κάνουμε τότε! Στάσου, μητέρα! Κυρία Γιαβρούση, εσείς είστε καλός άνθρωπος και η αλήθεια είναι πως πάντα μου φανήκατε ευγενής. Πέστε μου, έχω δίκιο. Ωραία, κορίτσι μου, δίκιο έχει. Μα πού να το όρισε έτσι, Έλληνη Καρσάμι. Πάει πιο καλό από όλου εσεί. Έχετε την ίδια γνώμη για μένα. Ό,τι θε, κορίτσι μου. Είμαι πάντα πρόθυμο. Έχετε εξώ το αυτοκίνητο. Ναι, γιατί. Μα. Θα πήγαινε μαζί του βόλτα, ε. Όχι, δεν θα πα. Θέλω να πάει τι μια γυναίκα. Εκείνο που με ατίμασε, που θέλησε να με πουλήσει. Πάρτα να φτιάξει τουαλέτε. Τι σταμάτησες, τι να κάνω που η μοίρα την έριξε. Μα φώναξε το κι εσύ, τι είσαι αν τολμάς. Ελάτε πάμε. Μητέρα, πατέρα, ξεχάστε με. Στα καλά, στα καλά. Thank you.